Λοιπόν, όταν μου ήρθε στο email η πρόσκληση για να μιλήσω ως ομιλητής στο πρώτο TEDx του Παντείου, μπορώ να πω ότι προβληματίστηκα αρκετά για το θέμα το οποίο θα ανέπτυσα. Σκέφτηκα όμως ότι, δεδομένου ότι υπήρξα παλαιός φοιτητής σε αυτό το πανεπιστήμιο, ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον σήμερα να έρθω εδώ με την παλαιά μου ιδιότητα φοιτητής και όχι με την επαγγελματική μου. Και αυτό διότι θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σχετικά με επαγγελματικές προοπτικές, ακαδημαϊκές προοπτικές, και αυτό διότι γνωρίζω ότι όλοι αγωνιάτε για το μέλλον σας. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν του ταξιδιού είναι προπτυχιακές σπουδές. Ηθικό δίδαγμα εκ των προτέρων, οφείλετε οι ίδιοι να ασχοληθείτε σοβαρά με την καθοδήγησή σας. Πρέπει δηλαδή με το που ενταχθείτε στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, η καθοδήγηση δεν είναι αυτονόητη, οφείλετε να διαμορφώσετε, κατά την άποψή μου, εξ αρχής ένα πλάνο τετραετίας-πενταετίας, το οποίο θα σας επιτρέψει να ενταχθείτε στο επόμενο πλαίσιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι, και αυτό συνέβη και με μένα, με το που μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, αισθάνεσαι έξω από τα νερά σου. Οπότε για να μπορέσεις να κατευθυνθείς κάπως και να οδηγηθείς τελικά κάπου, χρειάζεται ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε σε πρώτη φάση, κατά την άποψή μου, είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από μόνοι μας και σε τι μπορούν να μας βοηθήσουν οι άλλοι. Έχει σημασία πρώτα εμείς να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και πιθανότητες που έχουμε και όλα τα εργαλεία προκειμένου να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και μετά να έχουμε το θάρρος να πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από άλλους. Αυτό που βρήκα εγώ πάρα πολύ χρήσιμο και έτσι ξεκίνησα την αναζήτησή μου εντός του Πανεπιστημίου ήταν, με ενδιέφερε να δω στο αντικείμενο που είχα επιλέξει τι διδάσκεται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι, πολύ απλά. Ήθελα να ξέρω τι γίνεται εκτός συνόρων. Ξεκίνησα λοιπόν με αναζητήσεις στο ίντερνετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπείτε δηλαδή σε κάποια πανεπιστήμια τα οποία έχετε στο μυαλό σας, να δείτε στο αντικείμενο σπουδών σας τι διδάσκεται αυτή τη στιγμή. Να κατεβάσετε, να κάνετε download τη βιβλιογραφία. Να δείτε το περιεχόμενο των μαθημάτων. Να αρχίζετε να διαβάζετε και σίγουρα να διαβάζετε παραπάνω από την ύλη που σας δίνει ο καθηγητής σας. Να πάτε στο τμήμα σας, να δείτε τι παρόμοια μαθήματα υπάρχουν. Να δείτε ποιοι καθηγητές θα διδάσκουν. Να επιλέξετε αυτά τα μαθήματα. Και σιγά σιγά να αρχίσετε να εξοικειώνεστε με τη βιβλιογραφία και την ουσία του επιστημονικού αντικειμένου. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο με την ενασχόληση της βιβλιογραφίας είναι η τριβή σας με τα αγγλικά, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο σήμερα για όλα τα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Εφόσον λοιπόν έχετε καταστρώσει σε ένα πρώτο επίπεδο, χωρίς να πολύ ξέρετε πού θέλετε να κατευθυνθείτε και πού θα καταλήξετε, εφόσον έχετε καταστρώσει λοιπόν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τώρα έρχεται η ώρα να αναζητήσετε ανθρώπους οι οποίοι θα σας εμπνεύσουν και θα σας καθοδηγήσουν για αυτά τα οποία δεν έχετε βρει από μόνοι σας ή για αυτά τα οποία δεν είναι δυνατόν λόγω της απειρίας και της ηλικίας σας να γνωρίζετε. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους θα τους ονόμαζα μέντορες. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι μέντορες? Μέντορας, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να είναι κάποιος καθηγητής σας. Γι' αυτό αξιοποιήστε πάλι όλα τα εργαλεία που έχετε. Ψάξτε τους καθηγητές σας, στο αντικείμενο σαφώς που σας ενδιαφέρει. Δείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ψάξτε τα ονόματά τους στα αγγλικά για να δείτε τι διεθνή επιστημονική παρουσία έχουν. Διότι είναι αρκετά πιθανό ότι αν έχουν ενεργό προφίλ, θα είναι και άνθρωποι που γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις. Και λόγω του ότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, τα επιστημονικά αντικείμενα αλλάζουν ραγδαία και τα επαγγελματικά περιβάλλοντα αλλάζουν εξίσου ραγδαία, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να ξέρετε, να έχετε την τελευταία γνώση. Για να καταφέρετε όμως να πείσετε έναν τέτοιον άνθρωπο να ασχοληθεί σοβαρά μαζί σας, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα. Πρέπει να του κερδίσετε πάνω απ' όλα το σεβασμό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με σκληρή δουλειά, με το να του δείξετε και να του αποδείξετε την ειλικρίνεια των προθέσεών σας και να έχετε αρκετά ανοιχτό μυαλό έτσι ώστε να δεχθείτε συμβουλές.
Εφόσον λοιπόν στο πλαίσιο το ακαδημαϊκό έχετε αρχίσει και κάνετε τις πρώτες σας κινήσεις, αυτά που κάνατε μόνοι σας, αυτά τα οποία θα σας πούνε οι mentors και θα σας καθοδηγήσουν, το ακαδημαϊκό πλαίσιο δυστυχώς δεν είναι αρκετό για να σας κάνει να κατανοήσετε και να αρχίσετε να σκέφτεστε πού θα διηγηθείτε επαγγελματικά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό σε περιπτώσεις που το πανεπιστήμιο δεν είναι συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν πάλι από μόνοι σας πρέπει να αρχίσετε να καταστρώνετε ένα πρώτο επαγγελματικό πλάνο. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Πώς θα καταρτήσεις ένα επαγγελματικό πλάνο όταν δεν έχεις δεδομένα, όταν δεν ξέρεις πού θες να κατευθυνθείς, όταν στο μυαλό σου έχεις 100 διαφορετικές ιδέες. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να γίνει αυτό είναι πρακτική άσκηση. Γνωρίζω ότι τώρα υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά δεν πρέπει να σκέφτεστε την πρακτική άσκηση μόνο στο στενό πλαίσιο ενός θεσμού χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Πρέπει να σκέφτεστε την πρακτική άσκηση και στον ιδιωτικό τομέα. Συνεργαστείτε με νέους ανθρώπους. Ψάξτε τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Δείτε τι κάνουν. Προσπαθήστε να μπείτε. Δεν έχει σημασία το background και το αντικείμενο που έχετε. Όλα τα αντικείμενα είναι χρήσιμα. Έτσι θα καταφέρετε πρώτα σιγά σιγά αυτά εξελίσσονται δυναμικά και παράλληλα. Δηλαδή το ακαδημαϊκό πλαίσιο και ο σχεδιασμός του επαγγελματικού πλαισίου. Σιγά σιγά εκ των πραγμάτων θα αρχίσετε να αποκλείετε αυτά που σας ικανοποιούν λιγότερο. Έτσι οι επιλογές σας θα στενεύσουν και θα αρχίσετε να κινήσετε κάπως πιο στοχευμένα πλέον. Πειραματιζόμενοι τελικά. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, η επόμενη φάση είναι η φάση μετά το πανεπιστήμιο. Εκεί υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Υπάρχει η επαγγελματική πορεία και η ακαδημαϊκή πορεία. Η επαγγελματική πορεία δεν είναι δεδομένη ούτε εύκολη στη σημερινή εποχή. Εγώ προσωπικά επέλεξα να κάνω μεταπτυχιακό. Η επιλογή του μεταπτυχιακού δεν είναι ούτε κάτι αυτονόητο, ούτε κάτι δεδομένο. Και αυτό γιατί συνηθίζουμε να κάνουμε ένα βασικό λάθος. Έχουμε την τάση να επιλέγουμε μεταπτυχιακό, πολλές φορές, με βάση λανθασμένα κριτήρια, όπως π.χ. έναν ελκυστικό τίτλο, ή με βάση μια υπόθεση για το πού θεωρούμε ότι αυτό θα μας οδηγήσει, χωρίς όμως να το βασίζουμε σε δεδομένα και σε πραγματικά στοιχεία. Ενώ κανονικά θα έπρεπε, εφόσον έχουμε αρχίσει να καταλήγουμε σε ένα εύρος αγορών που ενδεχομένως θα μας ενδιέφεραν, να ψάξουμε αυτές τις αγορές εξονυχιστικά, να δούμε, να μπούμε στο ίντερνετ, να μιλήσουμε με ανθρώπους, να συγκεντρώσουμε όσο δυνατόν πληροφορίες και κυρίως να μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται αφωτή τη στιγμή μες στην αγορά. Όχι με ανθρώπους που βρισκόντουσαν ίσως πριν από 5 με 10 χρόνια. Και αυτό γιατί οι αλλαγές είναι τόσο ραγδαίες που χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να είναι σήμερα και να ξέρει τα πράγματα από μέσα. Αν θέλαμε να πούμε λίγα λόγια για τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, πιστεύω ότι θα λέγαμε το εξής. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι οι τεχνολογικές καινοτομίες και ειδικά οι ψηφιακές καινοτομίες, οι οποίες συντελούνται γύρω μας αυτή τη στιγμή. Οι τεχνολογικές αλλαγές είναι η κύρια μοχλή μετασχηματισμών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και σε όλα τα επαγγέλματα. Ειδικότερα, η αύξηση της φθηνής υπολογιστικής ισχύως και η ευρεία διάδοση του mobile internet έχουν αλλάξει τα επιχειρησιακά μοντέλα ραγδαία, δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν από 5 ή 10 χρόνια, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο τομέα. Κάτι άλλο για το... Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι θέσεις εργασίας της βιομηχανικής εποχής να δίνουν σταδιακά χώρο στις νέες πρακτικές που προκύπτουν από την ψηφιακή εποχή. Και αυτές είναι, βασικά χαρακτηριστικά, είναι η on-demand εργασία, ο χρόνος και ο τόπος εργασίας έχουν αλλάξει δραματικά, η ευέλικτη εργασία και η εργασία εξ αποστάσεως. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό ισχύει και τώρα, αλλά θα ενταθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής θα δουλέψουν
σε παραπάνω από ένα αντικείμενα και σχεδόν σίγουρα σε παραπάνω από μία γεωγραφικές περιοχές. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε να καταστρώσουμε σε επίπεδο μεταπτυχιακού τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα μας εξασφαλίζει αυτή την ευελιξία έχοντας στο μυαλό μας αυτές τις τάσεις. Όμως πέραν από το τυπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο είναι ουσιαστικά η εξειδίκευση στην advanced γνώση, στο αντικείμενο που έχουμε επιλέξει, αποκτούμε και μία σειρά από άλλα soft skills, θα τα έλεγα, τα οποία είναι εντελώς απαραίτητα σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Το πρώτο από αυτά είναι η εξοικείωση με την ομάδα. Να μαθαίνουμε δηλαδή να συνεργαζόμαστε. Κάτι το οποίο στη χώρα μας δυστυχώς ακόμα δεν είναι αυτονόητο. Έτσι λοιπόν, μέσα στο μεταπτυχιακό θα ενταχθείτε σε ομάδες και θα μάθετε αναγκαστικά, θέλετε δεν θέλετε, να συνεργάζεστε. Και θα το μάθετε θέλετε δεν θέλετε, διότι αλλιώς δεν θα βγει αυτό που σας έχει ζητηθεί. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα οι μεγαλύτεροι και καλύτεροι οργανισμοί στον κόσμο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ομάδων που αποδίδουν. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε είναι να θα έρθετε σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Αυτές οι ομάδες δηλαδή θα είναι πολυπολιτισμικές. Θα υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις γωνιές της γης. Η συνεργασία υποκαθεστώς σε μια πολυπολιτισμική ομάδα δεν είναι αυτονόητη ούτε εύκολη, διότι οι διαφορετικές κουλτούρες υπαγορεύουν και διαφορετικές συμπεριφορές, οι οποίες καμιά φορά μπορεί να μην ερμηνευτούν από τα άλλα μέλη της ομάδας με το σωστό τρόπο και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Κάτι τελευταίο το οποίο θα μάθετε, κατά την άποψή μου, είναι να γίνετε καλοί project manager. Ακριβώς επειδή τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα να παρέχουν γνώση σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μεγάλη ποσότητα γνώσης, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού με ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν θα μάθετε να διαχειρίζεστε καταστάσεις. Όντας λοιπόν ήδη στο μεταπτυχιακό, πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε, κατά την άποψή μου, για το πώς θα πορευθείτε μετά το μεταπτυχιακό στην πρώτη σας μόνιμη δουλειά. Αυτό πρέπει να το ξεκινήσετε όντας ήδη στο μεταπτυχιακό, διότι οι αιτήσεις, από τη στιγμή που θα αρχίσετε να κάνετε αιτήσεις για εργασία μέχρι να σας καλέσουν για συνέντευξη, μεσολαβούν κάποιοι μήνες. Η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή εποχή, τόσο στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, η αναζήτηση εργασίας είναι μια δραστηριότητα πάρα πολύ επίπονη, η οποία θέλει υπομονή και επιμονή. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πρέπει να κάνετε πολλές αιτήσεις. Το πιο πιθανό είναι ότι θα λάβετε απορρίψεις. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, καταλαβαίνω ότι η συναισθηματική συνέπεια της απόρριψης, ειδικά όταν είσαι μέσα στο ζουμί σου και βράζεις, είναι σε παγώνει. Δεν πρέπει να το πάθετε αυτό το πράγμα. Στην αρχή θα το πάθετε, όλοι μας το έχουμε πάθει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με τον καιρό όμως θα αρχίσετε να εξοικειώνεστε. Θα κάνετε αιτήσεις, θα λάβετε απορρίψεις. Κάποια στιγμή θα βρείτε μια πόρτα να μπείτε. Έτσι λοιπόν, αν ήθελα να συνοψίσω αυτή την ομιλία, θα έλεγα ότι ένας νέος σήμερα, ο οποίος έχει στόχο μία ακαδημαϊκή καριέρα, οφείλει να έχει τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά. Να εντοπίζει και να αναλύει τις εξελίξεις, να προσαρμόζεται σε αυτές με ταχύτητα και ακρίβεια, να αναπτύξει την ικανότητα μέσω της εργασίας του ή των σπουδών του να συμμετέχει σε πολυπολιτισμικές ομάδες, να αποδέχεται τις διαφορετικές κουλτούρες, να βρίσκει τρόπο επικοινωνίας όταν κάτι δεν τον εκφράζει διότι ο άλλος έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, να αναπτύξει επίσης την ικανότητα στην εποχή των big data και της πλημμύρας της πληροφορίας στην οποία ζούμε, να διακρίνει τι είναι χρήσιμο και ουσιώδες και τι είναι δευτερεύον. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι καλό είναι, κατά την άποψή μου, να ξεκινήσετε από νωρίς. Να ξεκινήσετε από νωρίς να εκθέτετε τους εαυτούς σας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Όταν δεν σας αρέσει κάτι, να μην χάνετε χρόνο να προχωράτε στο επόμενο.
να βγάλετε τον εαυτό σας από την άνεσή σας. Να κάνετε αιτήσεις, να προσπαθήσετε, να αποτύχετε, να πειραματιστείτε και να ξανασηκωθείτε. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιμένετε κάτι να συμβεί ως διαμαγείας και κάποιος ή κάποιος να σας πάρει από το χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.